Η Θέκλα μας όμως, εσείς κάτσετε αναπαυτικά, γιατί τώρα έρχεται ένα θέμα έτσι, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Η Θέκλα μας σε απευθείας μετάδοση από την Κρήτη είναι στην παρέα μας. Θέκλα μου, Θέκλα μου, τη μάσκα γιατί τη φορείς? Δεν είναι μάσκα, είναι πουλάρι στο λαιμό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μόλις έγινε ρεζίλη. Είναι το χρώμα, ρε, το χρώμα. Έχει χαλάσει το. Το στυλ μας τώρα με τις μάσκες. Οι περισσότεροι έχουν τις μάσκες εδώ, δεν είναι. Είσαι θεά, όπως και να έχει. Πώς είναι η κατάσταση στην Κρήτη με τους σεισμούς? Κοίταξε, εδώ στα Χανιά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ό,τι ακούμε για το σεισμό από τις ειδήσεις, όπως και εσείς. Ναι. Και σήμερα έχουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, πώς να τονώσουμε τη σεξουαλική τους ζωή. Γιατί μας το ζήτησαν και έχουμε και πολλές απορίες να σου κάνουμε σήμερα. Όχι δικές μας, του κόσμου. Φίλοι μας, όχι εμείς. Δεν έχουμε απορίες. Έχουμε. Έλα, ξεκίνα. Εμείς δεν έχουμε απορίες. Αρχικά θέλω να ρωτήσω. Πώς έρχεται σιγά σιγά η φθορά στην ερωτική ζωή μας, Θεκλά μου? Μιλάμε για την ερωτική ζωή ενός ζευγαριού. Είναι καιρό μαζί. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, γιατί για να μην είναι εντάξει η ερωτική ζωή, σημαίνει ότι. Αν είναι στην αρχή, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Άρα δεν θα πρέπει να συνεχίσει η σχέση, αν υπάρχει. Όχι, έχει και κόσμο που δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε να βελτιώσει την ερωτική του ζωή, γιατί είναι οι άνθρωποι που είναι μόνοι του και είναι ανύπαρκτη η ερωτική ναι. του. Για όσου έχουν ερωτική ζωή, τέλο πάντων. Είναι ένα από τα καυτά προβλήματα τη σημερινή εποχή αυτό. Ναι. Λοιπόν, πώς μπορούμε να αναζωογονήσουμε την ερωτική μας ζωή? Καταρχάς, όπως πολύ ορθά είπε και ο Ανδρέας, εάν μια ερωτική σχέση δεν είναι καλή στην αρχή, δηλαδή δεν ανάβουν πυροτεχνήματα κάθε φορά που συναντιέται ένα ζευγάρι, δεν έχεις και τι να διασώσεις μετά. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι ζωηφόρα η ερωτική ζωή από την αρχή και κάπου να χάθηκε στην πορεία, μέσα στη ρουτίνα, μέσα στα προβλήματα, ή στην κούραση από την απόκτηση παιδιών κλπ. Η αλήθεια είναι ότι η φύση του ανθρώπου δεν είναι να ζει στη σκλάβη. Θα τα ξαναπώ. Η φύση του ανθρώπου δεν είναι να ζει στη σκλαβιά. Ναι. Στη σκλαβιά. Ναι. Όταν είμαστε στις γάμους, σε μακροχρόνιες σχέσεις, σε συγκατοικήσεις, ζούμε αφύσικα. Άρα αυτό είναι σκλαβιά. Ναι. Είναι μια ερωτική σκλαβιά. Εντάξει, ακούγεται λίγο άσχημο όμως. Είναι η πραγματικότητα όμως, Αλεξάνδρε μου. Η φύση μας είναι να τρέχουμε ελεύθεροι, γυμνοί. Ναι. και αυτό δεν το κάνουμε. Ναι, σωστό. Άρα ζούμε σε μια σκλαβιά. Δηλαδή ο πολιτισμός... Ναι. Ο πολιτισμός και ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι αφύσικος για τον άνθρωπο. Ναι. Οπότε, άμα ένα ζευγάρι καταφέρει να επιτύχει το όνειρά του, συνήθως κάνει την ερωτική του ζωντάνια. Ναι. Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό. Είναι πάρα πολύ frustrating, θα έλεγαν οι Εγγλέζοι. Ματέως είναι η μετάφραση της λέξης frustration στα ελληνικά. Είναι κάτι που σου σπάει τα νεύρα, που λες τώρα που τα κατάφερα να... ταχτοποιηθώ, τώρα που καταφέραμε να έχουμε σπίτι, να κάνουμε τα παιδιά μας, να έχουμε την οικογένειά μας, πού πήγε το πάθος το ερωτικό? Ναι. Άρα για να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε την ερωτική ζωή, πρέπει να κοροϊδέψουμε λίγο εαυτούς και λίγους. Mm-hmm. Δηλαδή? Δηλαδή να δημιουργήσουμε κάποιες πλαστές συνθήκες ελευθερίας, μέσα στις οποίες να ανθίσουμε ερωτικά. Ωχ, περίεργο να ακούγεται αυτό. Συνθήκες... Πλαστές? Δεν περίμενες από μένα να πω για πλαστά και ψεύτικα, ναι. Συνθήκες ελευθερίας όμως τι εννοείς? Εννοώ ότι ενώ έχουμε συμφωνήσει όνει απίστο ένα στον άλλο ότι είμαστε και παντρεμένοι, πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας και το τέρι μας να νιώσουμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι γουστάρουμε, να αφήσουμε τη φαντασία μας να καρπάζει δηλαδή, και με ελευθερία να επιλέγουμε τον σύντροφό μας ή τη σύντροφό μας. Ναι. Δηλαδή, πνιγυρότητα μιας σχέσης μονογαμικής και μιας σχέσης μακροχρόνιας ή μιας σχέσης για πάντα, γιατί θα είμαστε μαζί για πάντα, ή όσοι παντρεύονται για πάντα.
Αυτό είναι κάτι που λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα με την ερωτική επιθυμία. Ναι. Οπότε πρέπει ανά πάσα στιγμή να νιώθουμε και να δηλώνουμε ότι μπορείς να φύγεις όποτε θες. Ναι, σήμερα αποφασίσα να σε φλερτάρω. Ναι. Σε φλερτάρω σήμερα, δεν σε έχω για πάντα. Το για πάντα σκοτώνει. Ναι. Και τα ζευγάρια αυτά, τα οποία τελικά είναι για πάντα μας, ενώ ζευγάρια μεγάλη ηλικία που μπορεί να μετρούν και 30 χρόνια γάμου και 40 χρόνια γάμου και 50 χρόνια γάμου, άμα τους δεις, έχουν μια παιχνιδιάρικη διάθεση τους και δηλώνουν έτσι ευχαριστώς μπροστά στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, στα δυσεγγονά τους, άμα κάνει κάτι που δεν μου αρέσει, θα πάρει την άγουση. Ναι. Δηλαδή η μονιμότητα και η αίσθηση της μονιμότητας και πάμε και στην κυπριακή ρίση, το να δέσεις το γάιδαρό σου. Να πεις αυτή τη γυναίκα την έχω, είναι δικιά μου, δεν μπορεί να πάει πιθενά. Τον τήρηξα τώρα αυτό. Ναι. Τελείωσε. Αυτό είναι εντελώς και σαν ερωτικό ερώτημα. Για να την πω και άλλες λέξεις, εσείς και από την ζωή. Άρα πρέπει να ρισκάρουμε, να αφήνουμε τον την σύντροφό μας ελεύθερους και να τους διεκδικούμε σαν να και δεν είμαστε μαζί. Ωραία. Θα ήθελα να έχουμε κάποιες ερωτήσεις από τον κόσμο. Δεν ξέρω αν θέλεις. Φυσικά, να σας πω. Να σας ρωτήσουμε. Ρωτήσουμε φυσικά, γιατί ο κόσμος έχει πολλές απορίες που θέλουν. Άρα το πρώτο βασικό στοιχείο είναι ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τον άλλο ως δεδομένο. Έτσι. Και να μην νιώθει ότι είναι σκλαβιά. Ότι είναι για πάντα δικός μας. Έτσι, για να ξεκινήσουμε από τα βασικά, ναι. Υπάρχει μια ελευθερία ανάμεσα στο ζευγάρι και στην επικοινωνία μεταξύ μας, αλλά και στον τρόπο που λειτουργούμε. Να υπάρχει πάντα το ερώτημα. Θες να το κάνουμε αυτό. Ναι. Θα ήθελες να κάνουμε το άλλο. Όχι, είσαι υποχρεωμένος, είσαι υποχρεωμένη να με πάρεις έξω, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις το ένα, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις το άλλο. Αυτή η κτητικότητα αυτό είναι ξενερώνει. Καταλυτική για να φύγει και η ερωτική έλξη. Ναι. Και επίσης, να το πω και αυτό, πρέπει να προγραμματίσουμε εξόδους και διεξόδους από την κουζίνα. Και θα πω και κάτι που μου πριν από το διάστημα. Οι Κυπραίοι επιτέλους να σταματήσουν να βγαίνουν έξω με τα ζευγάρια με τους κουμπάρους, τις κουμπάρες, τους γείτονες, τους φίλους και τις φίλες, να βγαίνει το ζευγάρι μόνο του. Έχει ζευγάρια τα οποία έχει χρόνια να βγουνε. Ναι. Να πιάσει τον άντρα σου, να πιάσει τη γυναίκα σου, να πάτε σε ένα μέρος που υπάρχει ερωτισμός, να πάτε ξέρω κάπου να πιείτε ένα ποτό, να ακούσετε μουσική, να χορέψετε. Ναι, αλλά μήπως γίνεται αυτό γιατί δεν υπάρχει όντως ερωτική διάθεση. Νομίζω ότι ξεκινάει αυτό λόγω των κοινωνικών υποχρεώσεων που νιώθουμε οι Κύπροι πως έχουμε. Δηλαδή το έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι αραβωνιαστήκαμε, παντρευτήκαμε, συγκατοικήσαμε, άρα πρέπει να πούμε με τους μπάρους, με τους συγκινείς, με τους φίλους. Ναι, δεν θέλω να μου λένε ποιος σωστό νομός. Είμαστε όλη μέρα στο σπίτι μαζί. Να με εύχομαι μόνο κουμπάρου που θα πάμε μια εκδρομή. Είναι πολύ διαφορετικό, Αλέξανδρε. Όλη μέρα στο σπίτι μαζί. Να λέξει μου που δουλεύουμε χίλιες ώρες. Το βράδυ, όμω συναντιόμαστε. Είναι πολύ διαφορετική η ατμόσφαιρα του να βγεις έξω με το να είσαι σπίτι. Ναι, σωστό. Μίλησε όταν βγαίνεις έξω, μπαίνεις σε μια διαδικασία που πας σε ένα μέρος που φλερτάρει ο κόσμος, που είναι ερωτική ατμόσφαιρα και βλέπεις δίπλα σου και βλέπεις ότι η γυναίκα σου είναι μια ακόμενα, δεν είναι απλώς μια γυναίκα ή ο άντρας σου είναι ένας άλλος άντρας. Πέτα. Μια ερώτηση, Θέκλα μου, πάνω σε αυτό που λες, που λάβαμε στο Instagram, λέει το να κάνεις σεξ σε χώρους εξωτερικούς απαγορευμένους αναζωογονεί τη σχέση. Για παράδειγμα, ευκήκαν έξω, θα αν κάμουν κάτι τέλος πάντων θα αναζωογονήσει τη σχέση τους. Ναι, με προσοχή όμως να μην τους πιάσουν να πάει φυλακή. Ναι, αλλά να αναζωογονεί τη σχέση. Κοιτάξτε, το βουκολικό σεξ είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό. Πώς λέγεται? Βουκολικό. Το βουκολικό. Με προσοχή πάντα. Η βουκόλη ήταν η βοσκή, ρε. Ο βουκολικός ήταν έξω στη φύση. Απαγορεύεται όμως η διάπραξη ερωτικών πράξεων. Καλά, να είμαστε σε δημόσιο χώρο, Θέκλα μου. Μπροστά από κόσμο. Ναι. Και η επόμενη ερώτηση είναι, αν δουλεύεις με τον σύντροφο σου στον ίδιο χώρο εργασίας, άρα είσαι στη δουλειά, πας στο σπίτι σε συνέχεια μαζί, πώς θα μπορείς να κρατάς το ενδιαφέρον συνέχεια με τον σύντροφο σου? Εννοείς τον χώρο εργασίας ή γενικότερα?
Ας πούμε γενικά, πώς θα μπορούσες να κρατάς το ενδιαφέρον συνέχεια. Συγγνώμη, ναι. Γέλασα πριν και στραβοκατά. Θέλει να σε επαναλάβουμε την ερώτηση, Θέκλα μου. Ναι, άκουσα ότι είπατε ότι αν... Αν είσαι με τον σύντροφό σου στον ίδιο χώρο εργασίας, άρα περνάς πάρα πολύ χρόνο της καθημερινότητας σου με τον ίδιο άνθρωπο, πώς κρατάς σεξουαλικά τη ζωή σου ενεργή? Για να μην το βαρύνει. Αυτή είναι τη φλόγα. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να παίρνει μαζί το ζευγάρι. Δεν ξέρω τι να πω. Ίσως να φεύγουμε να είμαστε πολλές φορές μαζί. Δηλαδή, ακόμη κι αν είσαι... ακόμη κι αν είσαι στον ίδιο χώρο εργασίας, να βγαίνει ο καθένας ξεχωριστά μόνος του, δηλαδή να μην κάνουν και διάλειμμα μαζί. Mm-hmm. Να βρίσκεται ο καθένας διαφορετικό πρόστο, στο σπίτι, να μην είναι όλες τις ώρες μαζί, δηλαδή να φροντίζεις να έχεις και λίγο διάλειμμα από τη συνεχή επαφή με τον άντρα. Το πολύ μαζί σκοτώνει, είναι αλήθεια αυτό, γιατί κουράζεσαι και θέλεις πολλές και το χώρο σου. Θέλεις να λειτουργήσεις και μόνος σου, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αγαπάς τον σύντροφό σου, δεν αγαπάς τον τέρι σου, θες να κάνεις κάτι που θα ήταν άσχημο να σου. Μπορεί να έχω διαφορετικές βάρδιες ή αν έχουν παιδιά να βγει ο ένας βόρτα με τα παιδιά και ο άλλος να μείνει σπίτι να ξεκουραστεί. Επίσης μπορεί να φλιρτάρουν μεταξύ τους. Μπορεί να είναι στον ίδιο χώρο εργασιακά και να μένουν στο ίδιο σπίτι, αλλά να στέλνουν πονηρά μηνύματα ένα στον άλλο. Να μείνουμε στα μηνύματα όμως. Γιατί συνήθως να κάνουν το λεγόμενο texting και να μην αλλάξουν και το πρώτο τάφρο να κάνω σίγμα. Καταλάβεις τι εννοώ, δηλαδή. Καταλάβα. Να παίζεις και λίγο έτσι. Ναι, μπορείς στον ίδιο καναπέ να κάθεσαι και να στείλεις ένα πονηρό μήνυμα. Είναι εντάξει να στέλνουμε πονηρό μήνυμα στη γυναίκα μας, στον άντρα μας, ε. Ναι. Είναι ωραίο πράγμα. Ναι, ρε παιδί μου, είναι ωραίο να στέλνεις. Το στέλνεις ξένους άντρες, ξέρω. Είναι ωραίο να στέλνεις πονηρά μηνύματα όταν βρίσκεσαι στον ίδιο καναπέ και παρακολουθείτε μια ταινία. Αλλά όταν βρίσκεσαι στη δουλειά, μπορεί να έχουμε άλλα θέματα. Θα κάνεις τον άλλο να σε περιμένει με ανυπομονησία στο σπίτι, Αλεξάνδρε. Μακάρι να σε περιμένει μια ανυπομονησία στο σπίτι. Η Σόφη με πια. Ναι. Μπορεί να κάνεις και λίγο τη δοκιμή αυτή που λέει ο Ανδρέας, αλλά προσοχή να μην πιαστεί. Και εφόσον το λέτε αυτό, κάνει καλό να αλλάζουμε και το δωμάτιο στο οποίο συνευρισκόμαστε. Να μην είμαστε βαρύ. Να αλλάζουμε παραστάσεις. Να αλλάζουμε παραστάσεις, να αλλάζουμε στάσεις, να κάνουμε αλλαγή. Να κάνουμε παραστάσεις όμως, γιατί βλέπω, ακούω μάλλον και πολλοί κόσμος ο οποίος να μπαίνει σε ρόλους. Δεν ξέρεις εσύ από τέτοια, τα ακούσα από άλλους. Όχι, δεν ξέρω, η αλήθεια. Αλέξανδρε. Μπορούμε να κάνουμε και το λεγόμενο role playing. Κάποια ζευγάρια το κάνουν αυτό. Φτιάχνουν ένα σενάριο και λένε για παράδειγμα, τώρα είναι μαζί 20 χρόνια. Και λένε απόψε θα κάνουμε αυτό το σενάριο που θα είμαστε ένα ραντεβού στα τυφλά. Ναι. Και κλείνουν ραντεβού να βρεθούν σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο και να προσποιούν ότι βγαίνουν για πρώτη φορά ραντεβού. Και αυτό μπορεί να γίνει. Δεν είναι κακή ιδέα. Δεν είναι κακή ιδέα. Θα πάω όμως και λίγο στα πιο σοβαρά. Ναι. Σας ξεγέλασα ότι θα λέω ένα αστεία. Λοιπόν, έτσι ευτράπωνα. Εννοείται, πρέπει. Ναι. Ναι. Από ό,τι έχω παρατηρήσει από την πολιτική πείραμα ως ψυχολόγος ζευγαριού, το βασικότερο πρόβλημα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι το οποίο οδηγεί στη σεξουαλική αποξένωση είναι τα άλυτα μικροπροβλήματα. Ναι. Από την αρχή μιας σχέσης προκύπτουν διάφορα μικροπροβλήματα. Είτε πρόκειται για επεμβατικά πεθαίνια, είτε πρόκειται για μια παρεξήγηση που δεν έχει επιληθεί, είτε πρόκειται για ένα παράπονο που έχει ο ένας από τον άλλον, ο άλλος δεν κάνει κάτι για να το επιλύσει. Οτιδήποτε αφήνουμε άλυτο μέσα στη σχέση μας, έρχεται και μας βρίσκει. Ναι. Οπότε όταν μας λέει ο άνδρας, όταν μας λέει η γυναίκα μας ότι αυτό που κάνεις με ενοχλεί, να ανοίγουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας και να τον ακούμε, να την ακούμε. Να προσέχουμε το τέρι μας για να μην το χάσουμε. Άσχετον αν πολλές φορές έχει άδικο. Αν θεωρούμε ότι έχει άδικο, Αλέξανδρε μου, να καθίσουμε να συζητήσουμε, να συνομιλήσουμε, να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία,
Αν δεν τα καταφέρνουμε μόνοι μας να πάμε σε ένα ψυχολόγο που δικαιούται σε ζευγάρια να μας βοηθήσει, αλλά οποιοδήποτε πρόβλημα αφήνουμε πίσω μας, οποιοδήποτε παράπονο έχει το τέρι μας από εμάς, μακροπρόθεσμα αυτό το παράπονο μπορεί να μεγαλώσει και να φτάσει σε σημείο που να τον κάνει ή να την κάνει να μας μισήσει. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτή την κουβέντα ότι αυτό το πρόβλημα που είχαμε τότε, εάν με άκουγε ο σύντροφος μου και το επιλύναμε, δεν θα με οδηγούσε σήμερα στο να μην θέλω να δω αυτό το πρόσωπο μπροστά. Mm-hmm. Γιατί πάμε πάλι πίσω σε αυτά που αρχίσουν ότι άμα θεωρείς των άλλων δεδομένων και άμα θεωρείς ότι εφόσον παντρευτήκαμε, εφόσον συγκατοικήσαμε, εφόσον γίναμε επίσημο ζευγάρι, τελείωσε, δεν θα φύγει. Ναι. Δεν θα χάσω αυτό το πρόσωπο. Ας τον να λέει, ας την να λέει, ας την να παραπονιέται, ας τον να παραπονιέται. Έτσι είναι οι γυναίκες παραπονιούνται, έτσι είναι οι άντρες, είναι γκρινιάριδες. Αυτό το ότι δεν παίρνουμε στα σοβαρά τα παράπονα μας κάνει το τέρι μας. Πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά. Τι έχεις, Αλέξανδρε μου? Όχι, τίποτε. Ρωτώ αν ήθελα να ρωτήσουν κάτι τα παιδιά. Ναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Λες. Οπότε, αν μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος με τον οποίο μοιραζόμαστε τη ζωή μας, ακροαζόμαστε καλά το τι μας λέει. Πολλές φορές μέσα σε ένα ζευγάρι κλείνουμε τα μάτια μας, κλείνουμε τα αυτιά μας και λέμε «Ας τον να λέει, ας την να λέει». Αυτή είναι πολύ βλαβερή τεχνική. Έτσι. Και θέλω να μου πεις και το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι από τώρα, να ξέρει ο κόσμος. Θες να σκεφτώ ένα θέμα να ασχοληθούμε την ερχόμενη εβδομάδα? Ναι. Πώς καταλαβαίνω. Ναι. Σε πρώτα ραντεβού, αν μου ταιριάζει ο άνθρωπος με τον οποίο φλερτάρω. Ωραίο, εξαιρετικό θέμα. Θα περιμένουμε και εσάς. Να μιλήσουμε και λίγο για τον κόσμο που είναι μπακούριδες. Έτσι, ναι. Να μιλάμε συνήθως από πως και είμαστε όλοι ζευγαρωμένοι. Έχει κόσμο μόνο. Ακριβώς. Χρειάζεται και ένα θέμα για τους μπακούριδες. Θέκλα μου αγαπημένη, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Και εγώ. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Φιλιά πολλά.